Γεια σου. Χαίρομαι που σε ξαναβλέπω. Ελπίζω να έχει ετοιμαστεί για άλλο ένα συναρπαστικό ταξίδι στη χώρα των γνώσεων. Έξω βρέχει, γι' αυτό παίζουμε μέσα στο σπίτι του Μίμη. Ο Μίμης έχει μια πίστα για αυτοκινητάκια και παίζουμε. Τι λες, έρχεσαι μαζί μας. Μάλλον θα χρειαστεί σομπρέλα για να φτάσει στο σπίτι του Μίμη. Μια και ρίχνει καρεκλοπόδερα. Ελπίζω να μην βρέχει όλη τη μέρα. Πάμε να βρούμε τους υπόλοιπους. Υπάρχουν πολλά πράγματα να κάνουμε. Γεια σου! Είναι λίγο θλιβερή η μέρα σήμερα. Βρέχει από την ώρα που ξυπνήσαμε. Ήρθαμε λοιπόν στο σπίτι του Μίμη για να παίξουμε. Βρέχει ακόμα Μίμη! Δυστυχώς! Σήμερα είναι μια πραγματικά βροχερή μέρα. Τι κρίμα! Ήθελα να βγω έξω με το σκέιτπορντ. Δεν πειράζει, Φιφί. Υπάρχουν πολλά πράγματα να κάνουμε μέσα στο σπίτι. Το ξέρω πως σου αρέσει ότι πηγαίνει γρήγορα. Μπορούμε λοιπόν να παίξουμε αγώνες με τα αυτοκινητάκια. Μπορείς επίσης να ζωγραφίσεις μαζί μου. Μπορώ επίσης να σχεδιάσω πάνω στο παράθυρο. Αν αφήσω την αναπνοή μου πάνω στο τζάμι του παραθύρου, θα νοτίσει. Τι σχεδιάζεις? Ένα εκπληκτικό φίφο αριστούργημα. Πώς σας φαίνεται? Τι είναι? Μήπως είναι μαϊμουδάκι? Όχι! Υποτίθεται ότι είμαι εγώ! Είναι πολύ καλό, Φιφί. Μίμη, θέλεις να κάνουμε αγώνες ταχύτητας μαζί. Σε λίγο. Τώρα παρατηρώ τις αγώνες της βροχής που κάνουν αγώνα ταχύτητα στο παράθυρο. Ποια σταγόνα πιστεύεις ότι θα φτάσει πρώτη στο κάτω μέρος του παράθυρου, Φιφί? Η αριστερή. Εγώ νομίζω ότι θα φτάσει πρώτη η δεξιά. Έλα δεξιά. «Γρήγορα, γρήγορα! Ναι! Η σταγόνα μου κέρδισε!» «Τι ζωγραφίζεις, Σίσσυ?» «Μια ηλιόλουστη μέρα. Ελπίζω να βγει σύντομα ο ήλιος». «Παρ' όλα αυτά μπορούμε να διασκεδάσουμε. Ρίξε μια ματιά στο σπίτι του Μίμη». Παρόλο που έξω βρέχει, υπάρχουν πολλά πράγματα να κάνουμε και πολλά παιχνίδια να παίξουμε. Ο Μίμης μας αφήνει να παίξουμε με τα παιχνίδια του όσο βρέχει. Έχει πολλούς πυράβλους, αγωνιστικά αυτοκινητάκια και επιτραπέζια παιχνίδια. Έχω πολλά παιχνίδια ζωάκια στο σπίτι. Έλα να τους ρίξεις μια ματιά. Μπορείς να παίξεις το παιχνίδι μου και να προσπαθήσεις να βρεις τα ζωάκια κοιτάζοντας τις ουρές, τα πόδια ή τις μύτες τους. Κάνε κλικ πάνω μου για να παίξουμε το παιχνίδι το κουτί με τα παιχνίδια. Ας αρχίσουμε να βρίσκουμε ζωάκια. <ΣΟΥΣ> <ΣΟΥ> <ΣΟΥ> Γεια σου! Αυτό είναι το κουτί όπου βάζω όλα τα παιχνίδια ζωάκια μου. Είναι λίγο δύσκολο να σου πω τι ζώα υπάρχουν εδώ μέσα. Μπορείς να δεις μόνο τις ουρές, τα πόδια, τα φτερά και άλλα τμήματα του σώματός τους που εξέχουν. Ίσως μπορέσεις να τα βάλεις σε μια τάξη. Θα σου ζητήσω να βρεις ένα ζώο και θα σου μιλήσω για το τμήμα του σώματός του που μπορεί να σε βοηθήσει να το βρεις. Κάνε κλικ στο τμήμα του ζώου που πιστεύεις ότι θέλω και μετά θα σου δείξω ολόκληρο το ζωάκι. Όταν βρεις οκτώ παιχνίδια ζωάκια θα σου χαρίσω ένα κομμάτι του παζλ. Πρώτα θέλω να βρεις ένα λιοντάρι πρέπει να βρεις κάτι που υπάρχει μόνο γύρω από το λαιμό ενός αρσενικού λιονταριού. Να το! Η πλούσια χέτη ενός αρσενικού λιονταριού το κάνει να φαίνεται πολύ πιο μεγάλο και άγριο από μια λένα. Τώρα ψάξε για ένα βάτραχο. Οι βάτραχοι ζουν μέσα και έξω από το νερό. Ψάξε για κάτι που βοηθάει ένα βάτραχο όταν κολυμπάει. Αυτό είναι! Ας προσέξουμε λίγο περισσότερο αυτό το ζώο. Τα πόδια του βάτραχου έχουν μεμβράνη και τον βοηθούν να κολυμπάει κάτω από το νερό. Τώρα ρίξε μια ματιά για μια κουκουβάγια οι κουκουβάγες βγαίνουν για κυνήγι τη νύχτα. Έχουν πολύ καλή ακοή, αλλά έχουν επίσης και κάτι άλλο που τις βοηθάει να βρίσκουν τροφή στο σκοτάδι. Το βρήκες! Η κουκουβάγια έχει μεγάλα μάτια για να μπορεί να κυνηγάει στο σκοτάδι. Μπορείς να βρεις μια νυχτερίδα θα σε βοηθήσω λίγο. Οι νυχτερίδες πετούν σαν τα πουλιά, αλλά δεν έχουν φτέρωμα. Η νυχτερίδα έχει σκληρά φτερά σαν μεμβράνη ανάμεσα στα μακριά της δάχτυλα. Αγαπούσα τα ζώα από πολύ μικρός και έτσι έχω μαζέψει πάρα πολλά παιχνίδια ζωάκια τώρα ψάξε για ένα καγκουρό. Το τμήμα του καγκουρό που ψάχνεις θα μπορούσε να σου δώσει μια δυνατή κλωτσιά. Τα καγκουρό όταν πηδούν με τα δυνατά πίσω πόδια τους φτάνουν σχεδόν τα δύο μέτρα. Αν κάποιος τους επιτεθεί, στηρίζονται στην ουρά τους και κλωτσάνε τον εχθρό με τα πίσω πόδια τους. Τώρα ρίξε μια ματιά για έναν αστακό. Οι αστακοί έχουν πέντε ζευγάρια πόδια, αλλά τα μπροστινά είναι πολύ μεγαλύτερα από τα πίσω. Μπορείς να δεις ένα από αυτά τα πόδια. Ο αστακός έχει μια μεγάλη και μια μικρή δαγκάνα. Μερικοί αστακοί είναι αριστερόχειρες και άλλοι δεξιόχειρες, όπως εσύ και εγώ. Μπορείς να βρεις έναν κροκόδιλο. Οι κροκόδιλοι είναι επικίνδυνα ζώα γνωστά για το μεγάλο στόμα τους και τα κοφτερά δόντια τους. Το σώμα τους είναι τραχή και γεμάτο φωλίδες. Ψάξε για το μέρος του σώματος του κροκόδιλου που τον βοηθάει να κολυμπάει. Ο κροκόδηλος έχει μια μακριά και δυνατή ουρά που χρησιμοποιεί για να βγαίνει έξω από το νερό και να επιτίθεται στα ζώα. <Κι> Μένει να βρεις ακόμα ένα παιχνίδι. Μπορείς να βρεις ένα σκύουρο. Ποιο είναι το πιο γνωστό μέρος του σώματος του σκύουρου? Η φουντοτή ουρά του σκίουρου τον βοηθά να κρατά την ισορροπία του όταν κάνει πολύπλοκες ασκήσεις γυμναστικής πάνω στα δέντρα. Θαυμάσια! Βρήκες και τα οκτώ ζωάκια! Κάπου μέσα σε αυτό το κουτί με τα παιχνίδια υπάρχει ένα κομμάτι του παζλ για σένα. Να το! Μπράβο! Εγώ και ο Ζήσης κάνουμε αγώνες ταχύτητας. Σε κερδίζω, Μίμη. Το αυτοκινητάκι μου τρέχει πιο γρήγορα. Ελάχιστα. Να παίξω με τον νικητή. Φυσικά, Φιφί. Μέχρι τότε θα ζωγραφίσω λίγο ακόμα. Σί, Σί. Ορίστε, Φιφί. Τίποτε. Ταρά! είσαι, σου φαίνεται το τελευταίο μου σχέδιο, Σύση! Τι είναι? Α! Εσύ είσαι βέβαια! Εγώ το κατάλαβα ότι είσαι εσύ, Σίσι. Είναι πολύ όμορφο σχέδιο. Τελείωσα τη ζωγραφιά μου, Ζήση. Πώς σου φαίνεται? Είναι πολύ ωραία. Ίσως η ηλιόλουστη ζωγραφιά σου κάνει και τη μέρα ηλιόλουστη. Βρέχει ακόμα όμως. Από ό,τι φαίνεται θα βρέχει όλη η μέρα. Δεν πειράζει. Πρόλαβες να ρίξεις μια ματιά τριγύρω. Κάνε κλικ τριγύρω για να δεις τι εκπλήξεις σε περιμένουν. Σήμερα η μέρα είναι τέλεια για να πλατσουρίσουν οι πάπιες. Εκείνες δεν τις πειράζει η βροχή. Έχω μια ιστορία με παπάκια, αλλά λείπουν μερικές λέξεις. Μπορείς να με βοηθήσεις να τις βάλω στη θέση τους. Κάνε κλικ πάνω μου. Αν θέλεις να παίξεις το παιχνίδι, συμπλήρωσε την ιστορία. Θα σου διηγηθώ μια ιστορία. Δυσκολεύομαι λιγάκι με τις λέξεις στο βιβλίο μου. Θέλεις να με βοηθήσεις. Προσπαθώ να διαβάσω αυτή την ιστορία, αλλά λείπουν μερικές λέξεις. Θέλω να με βοηθήσεις να βρω τις σωστές λέξεις για να ολοκληρωθούν οι προτάσεις και να μπορέσουμε να διαβάσουμε την ιστορία μαζί. Θα σου διαβάσω μια πρόταση της ιστορίας. Και μετά θέλω να διαλέξεις τη σωστή λέξη από τις ετικέτες με τις λέξεις για να ολοκληρώσεις την πρόταση και να καταλάβουμε τι λέει. Όταν ολοκληρώσεις έξι προτάσεις θα σου διαβάσω την ιστορία και θα σου χαρίσω ένα κομμάτι του παζλ. Πρώτα θέλω να μάθω πώς τα πηγαίνεις με την ανάγνωση. Κάνε κλικ στο μπλε κουμπί αν τα πηγαίνεις καλά στην ανάγνωση. Ή κάνε κλικ στο πορτοκαλί κουμπί αν είσαι εξευτέρη στην ανάγνωση. Κάθεσε αναπαυτικά. Ξεκινάμε. Η πουπουλένια. Η πάπια πήρε μια τρομάρα. Η πουπουλένια και ο κουάκ τα δύο παπάκια βρίσκονταν μέσα στον αχιρόνα με τη μαμά τους η μαμά πάπια έτοιμαζόταν να αφήσει τα παπάκια τις στον αχιρόνα όσο εκείνη θα έβγαινε έξω για μια βόλτα. Λοιπόν, εσείς οι δύο θα περιμένετε εδώ μέχρι να γυρίσω πίσω. Δεν θέλω να βγείτε έξω από τον αχυρώνα, του είπε η Λοιπόν, ποια λέξη θα ολοκλήρωνε σωστά την πρόταση? Μαμά! Μπράβο! Σωστά! Δε θέλω να βγείτε έξω από τον Αχιρόνα, του είπε η μαμά τους. Ας διαβάσω λίγο ακόμα μαμά. Πάπια φίλησε τα δύο παπάκια αποχαιρετώντα τα και έφυγε. Τα δύο παπάκια πλησίασαν μια μπάλα σανό και σκαρφάλωσαν πάνω της. Η μπάλα ήταν πάρα πολύ. Μπορείς να διαλέξεις τη σωστή λέξη για να ολοκληρώσεις αυτή την πρόταση. Μεγάλη, τέλεια, η μπάλα ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Θα διαβάσω λίγο ακόμα, εντάξει. Βαριέμαι πάρα πολύ, είπε η πουπουλένια. Δεν υπάρχει τίποτα να κάνουμε εδώ μέσα. Ξαφνικά ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος έξω από τον αχιρόνα. Η πουπουλένια κοίταξε τον κουάκ. Αναρωτιέμαι τι είναι όλος αυτός ο θόρυβος. Διάλεξε μια λέξη για να γεμίσεις το κενό. Είπε, τα πας πολύ καλά. Η πουπουλένια κοίταξε τον κουάκ. Αναρωτιέμαι τι είναι όλος αυτός ο θόρυβος. Είπε, φαγητό μιας πάπιας τυρί και κουάκερ Ας διαβάσω λίγο ακόμα Με έναν πίδο κατέβηκε από την μπάλα και πήγε προς την πόρτα του Ποια λέξη μπορεί να γεμίσει αυτό το κενό Αχυρώνα Μπράβο! Σωστά! Με έναν πίδο κατέβηκε από την μπάλα και πήγε προς την πόρτα του αχυρώνα. Θα διαβάσω λίγο ακόμα, εντάξει! Έι, hey, πουπουλένια! Φώναξε ο Κουάκ. Πού πηγαίνεις? βγαίνω έξω να δω τι είναι αυτή η φασαρία, απάντησε η πουπουλένια. Θα έρθεις, ο Κουάκ κούνησε το κεφάλι του. Αποκλείεται, απάντησε, αν η μαμά μάθει ότι βγήκε έξω θα θυμώσει μαζί. Λοιπόν, ποια λέξη θα ολοκλήρωνε σωστά την πρόταση. Σου, τέλεια! Αν η μαμά μάθει ότι βγήκε έξω θα θυμώσει μαζί. Σου. Ας διαβάσω λίγο ακόμα η πουπουλένια δεν του έδωσε καμία σημασία. Ήθελε να ανακαλύψει αυτό που έκανε τόση φασαρία. Το άτακτο παπάκι βγήκε από τον αχυρώνα και βρέθηκε στην αυλή. Και ήταν αυτό που μπορείς να διαλέξεις τη σωστή λέξη για να ολοκληρώσεις αυτή την πρόταση. Είδε, τα πας πολύ καλά. Και τι ήταν αυτό που είδε. Μπράβο, βρήκες όλες τις λέξεις που έλειπαν από την ιστορία. Σου αξίζει ένα κομμάτι του παζλ. Πρώτα όμως θα τελειώσω την ιστορία. Ήταν ο τίγρης, ο μεγάλος γάτος του αγροκτήματος. Στρίγγλιζε πολύ δυνατά καθώς έτρεχε γύρω γύρω στην αυλή προσπαθώντας να πιάσει Ποντίκια. Όταν είδε την πουπουλένια, σταμάτησε να κυνηγά τα ποντίκια και άρχισε να κυνηγά το παπάκι. Η πουπουλένια προσπάθησε να του ξεφύγει, αλλά ο τίγρης ήταν πολύ πιο γρήγορος. Λίγο πριν ο κακός γάτος πιάσει. αφήσαμε τα αυτοκινητάκια και τώρα παίζουμε όλοι μαζί ένα επιτραπέζιο παιχνίδι. Η Σύση προηγείται, αλλά κοντεύω να τη φτάσω. Κάνεις λάθος. Μόλις έριξα το ζάρι και έφερα έξι. Θα πάω έξι θέσεις μπροστά. Επειδή βρέχει έξω, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να διασκεδάσουμε. Το λες αυτό γιατί κερδίζεις. Δεν περνά ωραία μίμη. Ναι, Ζήση. Απλώ υποτίθεται ότι εγώ είμαι εκείνο που τα πάει καλά με του αριθμού. Και συνέχεια φέρνω ένα και δύο. Δεν είσαι πολύ τυχερό σε αυτή την παρτίδα. Ίσως νικήσεις την επόμενη. Ε, hey, παιδιά, κοιτάξτε έξω. Ζήτω! Η βροχή σταμάτησε και βγήκε ένα υπέροχο ουράνιο τόξο. Τώρα μπορούμε να βγούμε έξω για παιχνίδι. Μίμη! Όχι ακόμα όμως. Πρέπει να τελειώσουμε την παρτίδα. Σωστά, σι, σι. Σε ευχαριστώ, Μίμη. Πέρασα τόσο ωραία παίζοντας μέσα στο σπίτι που δεν έχω και πολύ όρεξη να βγω έξω τώρα το ζήσει, μπορούμε να παίξουμε και άλλη παρτίδα μετά. Φυσικά. Μπορεί να κερδίσω στην επόμενη. Έπαιξε κάποιο από τα παιχνίδια μας μέχρι τώρα. Κάνε κλικ τριγύρω για να δεις με τι μπορείς να ασχοληθεί. Αναρωτιέμαι πόσες σταγόνες βροχής έπεσαν σήμερα. Πολλές εκατοντάδες στοιχηματίζω ότι ήταν εκατομμύρια. Μπορείς να παίξεις το παιχνίδι μου με τις πράξεις και τις σταγόνες της βροχής και τους νερόλακους. Κάνε κλικ πάνω μου για να παίξεις το παιχνίδι πλατσουρίσματα με αριθμούς. Ώρα να διασκεδάσουμε με τις φοβερές πράξεις. Πλίτς, πλάτς. Καλώς ήρθες στο παιχνίδι μου με τους παράξενους νερόλακους. Όταν βρέχει, η βροχή φτιάχνει νερόλακους στο χώμα. Είναι πολύ ωραία να πλατσουρίζεις εκεί μέσα. Οι νερόλακοι σχηματίζονται από τις σταγόνες της βροχής και θέλω να βρω πόσες σταγόνες υπάρχουν στον καθένα. Εσύ μπορείς να με βοηθήσεις. Αυτές οι πράξεις έχουν πλάκα, γιατί πρέπει να τις κάνεις ανάποδα για να βρεις την απάντηση. Άσε με να σου δείξω πώς. Αυτό είναι το ίσον. Έτσι, όλε μαζί οι σταγόνες σε αυτού του νερόλακου είναι 7. Αυτό ο νερόλακος έχει μία σταγόνα. Μπορεί να βρει πόσε σταγόνες υπάρχουν σε αυτόν τον νερόλακο. Ποιο αριθμό κάνει 7 όταν του προσθέσει το 1? Για να βρει ποιο αριθμό κάνει 7 όταν του προσθέσει το 1, πρέπει να αφαιρέσει το 1 από το 7 και να δεις τι μένει. Έτσι, αν από το 7 αφαιρέσουμε το 1, μας κάνει 6. 6 συν 1 ίσον 7. Όταν το υπολογίσεις, πρέπει να κάνεις κλικ στην απάντηση στο γκρίζο σύννεφο. Κάνε κλικ τώρα στον αριθμό 6 για να τον βάλεις στην πράξη. 6 συν 1 κάνει 7. Τέλεια! Όταν έχει αφαίρεση, πρέπει πάλι να κάνει το ανάποδο. Σε αυτήν την πράξη, πρέπει να βρει τον αριθμό που κάνει 7 όταν αφαιρέσει το 1, κάνοντά το ανάποδα. 7 συν 1 κάνει 8. Έτσι, 8 μείον 1 κάνει 7. Κάνε κλικ τώρα στον αριθμό 8 για να τον βάλεις στην πράξη. Έτσι, 8 μείον 1 κάνει 7. Όταν κάνεις 8 πράξεις, θα σου χαρίσω ένα κομμάτι του παζλ. Πρώτα όμως, θέλω να ξέρω πώς τα πηγαίνεις με τις πράξεις. Αν θέλεις να αρχίσουμε με τους μικρούς νερόλακους, κάνε κλικ στο μπλε κουμπί. Αν έχει ετοιμαστεί να πέσει στα βαθιά, κάνε κλικ στο πορτοκαλί κουμπί. Τέλεια! Ας ξεκινήσουμε! Κάτι μείον, ένα, ίσον, ένα. Βρες τον αριθμό που λείπει και κάνε κλικ πάνω του στο γκρίζο σύννεφο. Τα πας πολύ καλά! Ένα, συν ένα ίσον δύο έτσι δύο μείον ένα ίσον ένα να μερικοί νερόλακοι ακόμα κάτι συν ένα ίσον εννέα ποιος αριθμός πρέπει να μπει εδώ Πολύ σωστά. Εννέα. Μείον. Ένα. Ίσον. Οκτώ. Έτσι. Οκτώ. Συν. Ένα. Ίσον. Εννέα. Να μερική νερόλακη ακόμα. Κάτι μείον ένα ίσον Έξι. Ποιο αριθμό πρέπει να μπει εδώ. Μπράβο, αυτό είναι. Έξι, συν, ένα, ίσον, επτά. Έτσι. Επτά, μείον, ένα, ίσον, έξι. Ποιο είδο γάτα ζει κάτω από το νερό, το γατόψαρο. Να μερικοί νερόλακοι ακόμα. Κάτι. Μείον. Δύο. ίσον. Επτά. Βρες τον αριθμό που λείπει και κάνε κλικ πάνω του στο γκρίζο σύννεφο. Επτά. Συν. Δύο ίσον εννέα, έτσι εννέα, μείον δύο, ίσον επτά. Να άλλη μια πράξη που πρέπει να κάνεις ανάποδα. Κάτι μείον ένα, ίσον δεκαεννιά. Ποιος αριθμός πρέπει να μπει εδώ. Δεκαεννιά συν ένα ίσον είκοσι. Έτσι, είκοσι μείον ένα ίσον 19. Να άλλη μια πράξη που πρέπει να κάνεις ανάποδα. Κάτι συν δύο ίσον έντεκα. Ποιος αριθμός λείπει? έντεκα, μείον, δύο, ίσον, εννέα, έτσι, εννέα, συν, δύο, ίσον, έντεκα. Να μερικοί νερόλακοι ακόμα. Κάτι, μείον, ένα, ίσον, 28. Ποιος αριθμός λείπει? 28 συν 1 ίσον 29 έτσι 29 μείον 1 ίσον 28 Απομένει να κάνεις ακόμα μια πράξη όταν τελειώσεις αυτή την πράξη, θα κερδίσεις ένα κομμάτι του παζλ. Κάτι συν δύο ίσον 29. Ποιο αριθμό λείπει? 29 μείον δύο ίσον 27. Έτσι, 27 συν δύο ίσον 29. Έκανες όλες τις πράξεις. Σε ευχαριστώ που έπαιξε το παιχνίδι μου. Επειδή έκανες εξαιρετική δουλειά με τις ανάποδες πράξεις, έχω ένα βραβείο για σένα. Και να, έρχεται με φόρα ένα κομμάτι του παζλ. Έφερες τέσσερα. Ουάου! Wow, έφερες έξι! Όταν ο καιρός δεν είναι πολύ καλός, τι κάνεις μέσα στο σπίτι? Έχεις κάποιο χόμπι ή παίζεις κάποιο μουσικό όργανο? Στο παιχνίδι μου μπορείς να ταιριάξεις τα αντικείμενα με το παιδί που τα χρησιμοποιεί όταν ασχολείται με τη δραστηριότητα που του αρέσει περισσότερο. Κάνε κλικ πάνω μου για να παίξεις! υπάρχουν πολλά πράγματα να κάνουμε. Γεια σου! Μετά το σχολείο, στη Φιφή αρέσει να κάνει βόλτες με το skateboard και στο ζήσει να διαβάζει τα βιβλία του φυσικής ιστορίας. Και αυτά τα παιδιά έχουν χόμπι στον ελεύθερο χρόνο τους. Χρειάζονται όμως κάποια συγκεκριμένα πράγματα που τους βοηθούν. Αλλά ο εξοπλισμός των παιδιών για τα χόμπι τους έχει μπερδευτεί. Πρέπει να τα βάλεις σε μια τάξη και να δώσεις στον καθένα αυτό που χρειάζεται. Αφού δώσεις και στα έξι παιδιά όλα τα πράγματα που χρειάζονται, θα σου χαρίσω ένα κομμάτι του παζλ. Αυτό είναι ένα βιολί. Ακούμπησε το ποντίκι σου πάνω στα παιδιά και βρες το παιδί που νομίζεις ότι το χρειάζεται. Όταν βρεις το κατάλληλο παιδί, κάνε κλικ και σύρε το βιολί πάνω του. Κάνω μαθήματα βιολιού. Πηγαίνω μια φορά την εβδομάδα μετά το σχολείο. Μ, όχι, αυτό δεν είναι σωστό. Δοκίμασε πάλι. Σωστά! Αυτό το αγόρι χρειάζεται το βιολί για τα μαθήματα μουσικής που κάνει. Τώρα προσπάθησε να βρεις τι χρειάζονται τα άλλα παιδιά. Αν δεν ξέρεις τι είναι αυτό που ψάχνουν, μπορείς να κουμπήσεις το ποντίκι σου πάνω τους και εκείνα θα σου δώσουν κάποιο στοιχείο. Ψάξε να βρεις κάποιον που μπορεί να το χρειάζεται αυτό. μια σκηνή. Πάω να κάνω κατασκήνωση με τους φίλους μου. Χρειάζομαι ένα μέρος για να κοιμηθώ και κάτι για να ξαπλώσω. Μια σκηνή. Μπράβο! Αυτό είναι δικό της. Ποιος νομίζεις ότι μπορεί να τα χρειάζεται αυτά? Ένας άνετος υπνόσακος πάω να κάνω κατασκήνωση με τους φίλους μου. Χρειάζομαι ένα μέρος για να κοιμηθώ και κάτι για να ξαπλώσω. Βρήκες και τα δύο πράγματα που χρειάζεται αυτό το παιδί. Ψάξε να βρεις κάποιον που μπορεί να το χρειάζεται αυτό. Ένα πατρόν μαζεύω αυτοκόλλητα για να τα κολλήσω στο άλμπουμ για τα αυτοκόλλητα ή για να τα ανταλλάξω με τους φίλους μου. Θα φτιάξω μερικές ζωγραφιές. Θα φτιάξω μερικές ζωγραφιές. Κάνω μαθήματα ραπτικής για να μπορώ να ράβω ρούχα. <Κι> ναι, αυτό είναι κάτι που χρειάζεται για το χόμπι της. Ποιος νομίζεις ότι μπορεί να τα χρειάζεται αυτά? Ένα βιολί! Σωστά! Αυτό χρειάζεται για το χόμπι του! Ψάξε να βρεις κάποιον που μπορεί να το χρειάζεται αυτό! Ένα κράνος ποδηλάτη! Πάω να κάνω ποδήλατο! Ναι, αυτό είναι, μπράβο! Ποιος νομίζεις ότι μπορεί να τα χρειάζεται αυτά? Ένα άλμπουμ για τα αυτοκόλλητα. Μαζεύω αυτοκόλλητα για να τα κολλήσω στο άλμπουμ για τα αυτοκόλλητα ή για να τα ανταλλάξω με τους φίλους μου. Ένα άλμπουμ για τα αυτοκόλλητα. Μπράβο! Βρήκες αυτό που χρειάζεται! Ποιος νομίζεις ότι μπορεί να το χρειάζεται αυτό? Ένα πακέτο αυτοκόλλητα! Βρήκες και τα δύο πράγματα που χρειάζεται αυτό το παιδί! Ψάξε να βρεις κάποιον που μπορεί να το χρειάζεται αυτό! Ένα κουτί με μπογές! Θα φτιάξω μερικές ζωγραφιές. Ένα κουτί με μπογιές. Αυτό είναι. Αυτό χρειάζεται. Ποιος νομίζεις ότι μπορεί να τα χρειάζεται αυτά? Ένα σετ ραπτικής. Κάνω μαθήματα ραπτικής για να μπορώ να ράβω ρούχα. βρήκες και τα δύο πράγματα που χρειάζεται αυτό το παιδί. Ποιος νομίζεις ότι μπορεί να το χρειάζεται αυτό? Παρτιτούρες! Βρήκες και τα δύο πράγματα που χρειάζεται αυτό το παιδί. Ποιος νομίζεις ότι μπορεί να το χρειάζεται αυτό? Ένα πινέλο! βρήκες και τα δύο πράγματα που χρειάζεται αυτό το παιδί. Ποιος νομίζεις ότι μπορεί να τα χρειάζεται αυτά? Μια τρόμπα για το ποδήλατο. Βρήκες και τα δύο πράγματα που χρειάζεται αυτό το παιδί. Τα κατάφερες! Έδωσε σε όλα τα παιδιά αυτά που χρειάζονται για τα χόμπι τους. Και τώρα, να κάτι που χρειάζεσαι εσύ για να ολοκληρώσεις το παζλ σου. Έλα να καθίσεις! Εγώ τράβηξα αυτήν τη φωτογραφία του Μίμη. Τι όμορφο που είναι. Ξέρεις τα χρώματα του ουράνιου τόξου. Κόκκινο και πορτοκαλί. Κίτρινο και πράσινο. Μπλε και λουλακί. Και βιολετή. <ΣΣ> έχω ένα παιχνίδι που μπορείς να παίξεις εσύ. Θα σου πω μια ιστορία βγάζοντας όμως μερικές λεξούλες. Πρέπει να διαλέξεις τις σωστές λέξεις για να ολοκληρώσεις την ιστορία. Είναι πανεύκολο. Κάνε κλικ πάνω μου. Θα σου διηγηθώ μια ιστορία. και να με βοηθήσεις να διαβάσω το βιβλίο μου? Αν θέλεις να σου εξηγήσω πώς παίζεται το παιχνίδι μου, κάνε κλικ τώρα στο κουμπί της βοήθειας. Ή κάνε κλικ στο βιβλίο αν θέλεις να αρχίσω να διαβάζω την ιστορία. Προσπαθώ να διαβάσω αυτή την ιστορία, αλλά λείπουν μερικές λέξεις. Θέλω να με βοηθήσεις να βρω τις σωστές λέξεις για να ολοκληρωθούν οι προτάσεις και να μπορέσουμε να διαβάσουμε την ιστορία μαζί. Θα σου διαβάσω μια πρόταση της ιστορίας. Και μετά θέλω να διαλέξεις τη σωστή λέξη από τις ετικέτες με τις λέξεις για να ολοκληρώσεις την πρόταση και να καταλάβουμε τι λέει. Όταν ολοκληρώσεις έξι προτάσεις, θα σου διαβάσω την ιστορία και θα σου κάνω μια έκπληξη. Πρώτα, θέλω να μάθω πώς τα πηγαίνεις με την ανάγνωση. Κάνε κλικ στο μπλε κουμπί αν τα πηγαίνεις καλά στην ανάγνωση. Ή κάνε κλικ στο πορτοκαλί κουμπί αν είσαι εξευτέρη στην ανάγνωση. Θα αρχίσω λοιπόν να διαβάζω την ιστορία. Η πουπουλένια! Η πάπια πήρε μια τρομάρα! Η πουπουλένια και ο κουάκ τα δύο παπάκια βρίσκονταν μέσα στον αχυρώνα με τη μαμά τους η μαμά πάπια ετοιμαζόταν να αφήσει τα παπάκια της στον αχυρώνα όσο εκείνη θα έβγαινε έξω για μια βόλτα. Λοιπόν, είπε η μαμά τους εσείς οι δύο θα περιμένετε εδώ μέχρι να γυρίσω. Διάλεξε μια λέξη για να γεμίσεις το κενό. Πίσω! Μπράβο! Σωστά! Λοιπόν, είπε η μαμά τους εσείς οι θα περιμένετε εδώ μέχρι να γυρίσω πίσω. Θα διαβάσω λίγο ακόμα, εντάξει. Η μαμά πάπια φίλησε τα δύο παπάκια αποχαιρετώντα τα και βγήκε έξω από τον Αχιρώνα. Τα δύο παπάκια πλησίασαν μια μπάλα σανό και σκαρφάλωσαν πάνω της. Κάθισαν πάνω της και προσπάθησαν να είναι φρόνιμα. Βαριέμαι! πάρα πολύ, είπε η πουπουλένια. Δεν υπάρχει τίποτα να κάνουμε εδώ μέσα. Ξαφνικά ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος έξω από τον αχυρώνα. Αναρωτιέμαι τι είναι όλος αυτός ο θόρυβος, είπε η πουπουλένια στον αδελφό της με έναν πίδο θα θυμώσει μαζί σου, είπε ο Κουάκ στην αδελφή του. Ας διαβάσω λίγο ακόμα. Η Πουπουλένια κοίταξε τον αδελφό της. Δε με νοιάζει αν βρω τον μπέλα μου, είπε η Πουπουλένια. Θα κάνω αυτό που διάλεξε μια λέξη για να γεμίσεις το κενό. Θέλω. Τέλεια. Θα κάνω αυτό που θέλω. Θα διαβάσω λίγο ακόμα, εντάξει. Το άτακτο παπάκι βγήκε από τον αχυρώνα και βρέθηκε στην αυλή. Και τι ήταν αυτό που έκανε όλη αυτήν τη φασαρία εκεί. Ποια λέξη μπορεί να γεμίσει αυτό το κενό. Έξω τα πας πολύ καλά. Και τι ήταν αυτό που έκανε όλη αυτήν τι φασαρία εκεί. Έξω. Μπράβο. Βρήκες όλες τις λέξεις που έλειπαν από την ιστορία. Μόλις τελειώσω την ιστορία, μπορείς να κάνεις κλικ εδώ και εκεί στη σελίδα και να δεις τι θα συμβεί. Ήταν ο τίγρης, ο μεγάλος γάτος του αγροκτήματος. Στρίγγλιζε πολύ δυνατά καθώς έτρεχε γύρω γύρω στην αυλή προσπαθώντας να πιάσει ποντίκια. Όταν είδε την πουπουλένια σταμάτησε να κυνηγά τα ποντίκια και άρχισε να κυνηγά το Παπάκι. Η Πουπουλένια προσπάθησε να του ξεφύγει, αλλά ο τίγρης ήταν πολύ πιο γρήγορος. Λίγο πριν ο κακός γάτος πιάσει την καημενούλα την Πουπουλένια, η μαμά πάπια πέταξε κοντά της και χτύπησε με το ράμφος της το γάτο πάνω στη μύτη του. Ο γάτος το βάλε στα πόδια και η πουπουλένια ήταν πια ασφαλής. Μετά από αυτό το μικρό παπάκι έκανε πάντα ό,τι του έλεγαν Τώρα μπορείς να κάνεις κλικ εδώ και εκεί και να δεις τι θα συμβεί Μιαώ. 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 Αν θέλεις να σου διαβάσω πάλι την ιστορία από την αρχή, κάνε κλικ στην πουπουλένια ή κάνε κλικ στις λέξεις για να συνεχίσεις. Καλώ ήρθε στο Σταθμό τη Διασκέδαση. Αυτέ οι γάτε κάνουν τρομερό θόρυβο απόψε και δεν αφήνουν κανέναν να κοιμηθεί. Αν ακούσει προσεκτικά του ήχου που βγάζουν, θα παρατηρήσει ότι κάθε μία έχει μια φίλη με το ίδιο νιαούρισμα. Κάλε, κλείξε μια γάτα για να ακούσει τον ήχο που βγάζει. Αν ακούσει δύο γάτε που βγάζουν τον ίδιο ήχο, κάνε κλικ σε κάθε μία για να τις δείξεις που είναι η φίλη της. Βρες οκτώ ζευγάρια από και τότε ίσως κάνουν ησυχία και αφήσουν τον κόσμο να κοιμηθεί. Σωστά! Αυτές οι δύο γάτες ταιριάζουν! <μιου> Κρίμα! Αυτό δεν είναι ζευγάρι! Συνέχισε το ψάξιμο! <μιου> Αυτές οι γάτες δεν ταιριάζουν! Δοκίμασε πάλι! <μιου> Αυτό δεν είναι σωστό. Καλύτερα να κάνεις κλικ σε άλλες γάτες. Συνέχισε την προσπάθεια. Κρίμα. Αυτό δεν είναι ζευγάρι. Συνέχισε το ψάξιμο. <μιάου> Αυτές οι γάτες δεν ταιριάζουν. Αυτό δεν είναι σωστό. Καλύτερα να κάνεις κλικ σε άλλες γάτες. Παπουτσομένος! Συνέχισε την προσπάθεια. Βρήκε ένα ζευγάρι και έκανε πολύ ευτυχισμένε αυτέ τι γατούλε. Κρίμα. Αυτό. Αυτές οι γάτες δεν ταιριάζουν. Μιαώ. Αυτό δεν είναι σωστό. Καλ... Συνέχισε την προσπάθεια. Ψάξε να βρει ένα ακόμα ζευγάρι γάτε. Σωστά! Αυτέ οι δύο γάτε ταιριάζουν. Βρήκε ένα ζευγάρι και έκανε πολύ ευτυχισμένε αυτέ τι γατούλε. Ρήμα. αυτό δεν είναι ζευγάρι. <Ρι> Ψάξε να βρεις ένα ακόμα ζευγάρι γάτες. <Ρι> <Ρι> Σωστά, αυτές οι δύο γάτες ταιριάζουν. <Ρι> 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 Βρήκες ένα ζευγάρι και έκανε πολύ ευτυχισμένε αυτέ τι γατούλε. Συγχαρητήρια! Βρήκε όλα τα ζευγάρια. Τώρα που όλε οι γάτε βρήκαν το τέρι του, δεν θα κάνουν πια άλλη φασαρία. Θέλεις να παίξει πάλι. Αν θέλεις να βρει και άλλα ζευγάρια από γάτε, κάνε κλικ στην εικόνα. Ή κάνε κλικ στο κουμπί της αρχής για να επιστρέψεις στην παρέα. ξέρεις τα χρώματα του ουράνιου τόξου. Κόκκινο και πορτοκαλί. Κίτρινο και πράσινο. Μπλε και λουλακί. Και βιολετή. Όταν σταματήσει η βροχή, μπορεί να βάλω τις γαλότσες μου και να πλατσουρίσω μέσα στους νερόλακους. Αν θέλεις, μπορείς να παίξεις μαζί μου ένα παιχνίδι με πράξεις και μεγάλους νερόλακους. Κάνε κλικ πάνω μου για να παίξεις το παιχνίδι μου με τις πράξεις και τους αριθμούς που λείπουν. Ας παίξουμε με τις σταγόνες της βροχής. Γεια σου. Καλώς ήρθες και πάλι στο πάρτι μου με τους νερόλακους. Θέλω να με βοηθήσεις να βρω πόσες σταγόνες βροχής υπάρχουν σε αυτούς τους νερόλακους. Ξέρεις πώς παίζεται το παιχνίδι μου με τους παράξενους νερόλακους. Κάνε κλικ τώρα στο κουμπί της βοήθειας, αν θέλεις να μάθεις πώς παίζεται το παιχνίδι. Ή κάνε κλικ πάνω μου, αν θέλεις να ξεκινήσεις να παίζεις. Αν έχεις ετοιμαστεί να πλατσουρίσεις τους νερόλακους, κάνε κλικ στο μπλε κουμπί. Αν όμως έχεις προετοιμαστεί για να πέσεις στα βαθιά, κάνε κλικ στο πορτοκαλί κουμπί. Τέλεια! Ας ξεκινήσουμε! Κάτι μείον, πέντε, ίσον, εννέα. Ποιος αριθμός λείπει? Μπράβο! Αυτό είναι! Εννέα, συν, πέντε, ίσον, δεκατέσσερα. Έτσι, δεκατέσσερα, μείον, πέντε, ίσον, 9. Να, άλλη μια πράξη που πρέπει να κάνει ανάποδα. Κάτι. Συν. Τρία. ίσον. Δώδεκα. Βρε τον αριθμό που λείπει και κάνε κλικ πάνω του στο γκρίζο σύννεφο. Τα πας πολύ καλά. Δώδεκα. Μείον. Τρία ίσον εννέα, έτσι εννέα, συν τρία, ίσον δώδεκα. Να άλλη μια πράξη που πρέπει να κάνεις ανάποδα. Κάτι μείον. Τέσσερα. Ίσον. Δεκαπέντε. Βρε τον αριθμό που λείπει και κάνε κλικ πάνω του στο γκρίζο σύννεφο. Τέλεια! 15 συν 4 ίσον 19 έτσι. 19 μείον 4 ίσον 15 Ποιο είδο γάτα ζει κάτω από το νερό? Το γατόψερο. Να, άλλη μια πράξη που πρέπει να κάνει ανάποδα. Κάτι. Μείον, πέντε, ίσον, Δεκαεννιά. Βρε τον αριθμό που λείπει και κάνε κλικ πάνω του στο γκρίζο σύννεφο. <Τι> δεκαεννιά. συν, πέντε ίσον 24. Έτσι, 24 μείον 5 ίσον 19. Να μερική νερόλακη ακόμα. Κάτι συν τρία ίσον 18. Ποιος αριθμός πρέπει να μπει εδώ. Δεκαοκτώ, μείον, τρία, ίσον, δεκαπέντε. Έτσι, δεκαπέντε, συν, τρία, ίσον, δεκαοκτώ. Να μερικοί νερόλακοι ακόμα. Κάτι, μείον, τρία, ίσον, τέσσερα. Ποιος αριθμός λείπει? Τέσσερα συν τρία ίσον έπτα. Έτσι, έπτα μείον τρία ίσον τέσσερα. Να μερικοί νερόλακοι ακόμα. Κάτι συν ένα ίσον έπτα. Βρε τον αριθμό που λείπει και κάνε κλικ πάνω του στο γκρίζο σύννεφο. 7 μείον 1 ίσον 6 έτσι 6 συν 1 ίσον 7 Απομένει να κάνει ακόμα μια πράξη. Όταν τελειώσει αυτή την πράξη, θα συμβεί κάτι πολύ αστείο. Κάτι. Συν. Πέντε. ίσον. Δεκατέσσερα. Ποιο αριθμό λείπει. Δεκατέσσερα. Μείον. Πέντε. ίσον. Εννέα. Έτσι. Εννέα. Συν πέντε, ίσον, δεκατέσσερα. Έκανες όλες τις πράξεις. Σε ευχαριστώ που έπαιξες το παιχνίδι μου. Επειδή έκανες εξαιρετική δουλειά με τις ανάποδες πράξεις, έχω ένα βραβείο για σένα. Κοίτα, ένα ουράνιο τόξο. Κάνε κλικ πάνω μου αν θέλεις να παίξεις ξανά Ήκανε κλικ στο κουμπί της αρχής, αν θέλεις να επιστρέψεις στην παρέα. Καλώ ήρθε στο διασκεδαστικό παζλ. Κοίτα, έχεις ένα κομμάτι του παζλ που πρέπει να μπει στη θέση του. Προσπάθησε να βρεις πού μπαίνει αυτό το γεμάτο άμμο, καυτό κομμάτι του παζλ και βάλε το στη θέση του. Το τέριαξες πολύ σωστά. Να, ακόμα ένα κομμάτι που πρέπει να τοποθετήσεις στο παζλ. Ξέρεις τη σωστή θέση του. Έτσι, μπράβο. Να, ακόμα ένα κομμάτι που πρέπει να τοποθετήσεις στο παζλ. Ξέρεις τη σωστή θέση του. Το τέριαξες πολύ σωστά. Να, ακόμα ένα κομμάτι που πρέπει να τοποθετήσεις στο παζλ. Ξέρεις τη σωστή θέση του. Έτσι μπράβο. Μπράβο. Αυτό το μέρος του παζλ ολοκληρώθηκε. Τώρα είναι ώρα να ρίξεις μια ματιά τριγύρω. Κάνε κλικ στην έρημο για να δεις τι θα συμβεί. Και μην ξεχνάς, μπορείς να βρεις άλλα τέσσερα κομμάτια του παζλ στο επόμενο τεύχος της χώρας των γνώσεων.